αστυνομία παντού. Κάτσε γιατί έχουμε όριο. Λεπτομέρειες, πέτρινη στάση λεωφορείου. Μπράβο. Μπράβο. Χαμένοι στα δάση της Λιθουανίας είμαστε. Να μην έχει τίποτα ανηφόρες τρελές τώρα εδώ. Και είμαστε ανέβαση κατέβαση ταχύτητες. Κοντεύουμε στον προορισμό. Μια χαρά μας βγήκε μέχρι τώρα. Ξημερώνει κιόλας, έφυγε ο Μίχλη. Στα 1000 μέτρα λέει βενζινάδικο. Καύσιμο έχουμε full, για 900 χιλιόμετρα έχουμε καύσιμο. Χαλαρή διαδρομή εδώ στη Λιθουανία. Κίνηση δεν έχει. Πολύ ωραία πάμε.
μέρος για ξεκούραση εδώ. Πολύ δάσος, ε. Πολύ δάσος, αλλά τα FPS δεν πέσουν καθόλου εδώ, πάρε μια χαρά. Αυτό τώρα εδώ να υποθέσω θα είναι στην... για να δούμε. Θα είναι στο... Μπράβο. Στο DLC πρέπει να είναι αυτός ο δρόμος εδώ τώρα, της SES, δεν είναι στο Rush Map. Βαλτικές χώρες. Κάουνας. Για Κάουνας πάμε και εμείς καρφί. Δίνει. Γιατί δεν τον είχαμε περπατήσει όμως αυτό το δρόμο στο DLC, δεν θα έτυχε. Ωραία σκηνικά εδώ, στην εξοχή της Λιθουανίας. Αγροτικές περιοχές σχεδόν νότια της Λιθουανίας, όπως είναι και στη, όπως ήταν και στη Λευκορωσία. Ανοιχτό το τοπίο, επαρχιακοί δρόμοι. Αστυνομία πουθενά. Η Ευρώπη. Όχι όπως τους άλλους, μας κυνηγάγανε από πίσω, τα περιπολικά, μας κόψουν κλίση.
έτσι όταν πάει το Volvo έχει βήμα ωραίο. Εδώ με τον αδερφό τον βλέπω να ζορίζεται. Γεμάτος θα είναι κι αυτός. Περιφερειακό Κάουνας είμαστε. Κοντεύουμε. Κολληματάκια ωραία τα FPS. Η αρχή της διαδρομής και το τέλος, τώρα δηλαδή που φτάνουμε στο τέλος, ρολάρανε πολύ ομαλά. Η μέση της διαδρομής, στη μέση έγινε χαμός πάλι. Ανηφόρες, δίπλωμα ερημούλκα, θρίλερ πάλι. Εδώ αλλάζουν τα όρια πολύ γρήγορα από 90 σε 70, από 70 σε 50. Λίγο προσοχή εδώ πέρα να μην πάρουμε καμιά έξοδο λάθος και είμαστε μπομπά. Πολύ ωραία η δρόμη εδώ, Λιθουανία.
Λοιπόν, το παιχνίδι έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, ε. Πολύ υψηλό. Τι φορτηγά όμορφα, τι gameplay ωραίο. Σκηνικά, γραφικά. Μπράβο. Πολύ καλό καρφί αυτό τώρα, ε. Νόμισα ότι κόλλησε. Έλα ρε αδερφέ. Σειρώμενο και συνάδελφος. Ωραίο σκιν στο Σκάνια. Το RGL. Το Σκάνια έχω πολύ καιρό να καβαλήσω. Τακόσες 50 σελίδες πρέπει να έχεις στο SES της φόρου, στο φόρουμ της SES, το RGL αυτό του, τους κάνει το RGL. Από τα καλύτερα και πιο προσεγμένα ποιοτικά mod που έχουν γίνει ποτέ στο Eurotrack. Και για τους λάτρεις των Skynet φυσικά. Το ρύζι έφτασε σο και αυλαβές. Κάτσε να ανοίξουμε το μουσαμά μου να δούμε, είναι εντάξει τα οι παλέτες πίσω, γιατί εκεί στη διάβαση που δίπλωσε η ρημούλκα μπορεί να μας έφυγαν τίποτα πακετάκια ρύζι πίσω. Να είναι γεμάτη καρότσα με ρύζια τώρα. Κυρτέκο. Παραδίδουμε εδώ. Και πώς θα τη βάλουμε και την καρότσα ρε μεγάλη. Τι τραβάμε.
πάει πολύ ωραία το ψαλίδι. Έξυπνο παρκαρισματάκι. Σου λέει πήγαινε. Και από εδώ αριστερά πήγαινε. Έχουν τοποθετημένη τις καρότες έξυπνα εδώ να μπορείς να κάνεις ελιγμούς. Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η σημερινή διαδρομή. Κοίτα να δεις, πάει η Λευκορωσία όλη. Την περπατήσαμε, μπράβο. Όχι ότι δεν έχει δρόμους να περπατήσεις αν θες. Εντάξει, εδώ σήμερα δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε και όλα τα δρομάκια, δεν τα θέλουν και όλα δικά μας. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος στα περίχωρα του Γκρότνο που θέλουμε να δούμε, τα είδαμε. Έχει λίγα δρομάκια εδώ στο... λίγα χιλιόμετρα εδώ στο Μίνσκ. Αλλά πιστεύω 99% τα κυριότερα, τις κυριότερες ομορφιές της Λευκορωσίας τις είδαμε. Τώρα Ρωσία, πόσα χιλιόμετρα να είναι τώρα αυτά εδώ. Μπόλικα. Έχει αυτό το καλό όμως εδώ στη Μόσχα, ότι έχει περιφερειακό αυτόν και εδώ έξω γύρω γύρω, που σε βολεύει πολύ στα δρομολόγια. Να κάνεις τις διαδρομές όπως πρέπει για να τις δεις. Θα δούμε, είπαμε ότι θα το συνεχίσουμε το ρώσικο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με την 1.37, τι θα γίνει με τον Pro Mods. Να πάμε και λίγο Pro Mods, γιατί όντως μου έχει λείψει και εμένα, έχω να παίξω πολύ καιρό. Τη Βολβέτα είπαμε συνεργείο, πλήσιμο, λάδια, τσιμούχες και πούλημα. Πολύ ωραίο mod, αν δεν το έχετε οδηγήσει ποτέ, αν δεν το έχετε καβαλήσει όπως και δίποτε να το κατεβάσετε και να το οδηγήσετε το φορτηγό. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Τώρα πώς, πού, πότε, γιατί, δεν ξέρω. Τα λέμε στο επόμενο.